Lockdown αριθμός 3 στην Αττική, όμως η αυτοψία δείχνει πως η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας παραμένει σε επίπεδα φυσιολογικά για την πρωτεύουσα. Και επειδή το μάτι μπορεί να ξεγελιέται, το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται και στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της περιφέρειας Αττικής. Τα συνήθη μποτιλιαρίσματα ίσως να απουσιάζουν, όμως τίποτα δεν θυμίζει τις εικόνες του Μαρτίου, λέει στο Euronews ο επικεφαλής συγκοινωνιολόγος της περιφέρειας Κίμων Λογοθέτης. Δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα. Κατά τις πρωινές ώρες αιχμής καταγράψαμε 1 με 2 συμφορήσεις στο κεντρικό οδικό δίκτυο σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει την εικόνα του πρώτου lockdown, όπου οι δρόμοι ήταν εντελώς άδειοι. Βλέπαμε μόνο οχήματα άμεσης ανάγκης, κάποια λίγα λεωφορεία και ελάχιστα ταξί. Τώρα υπάρχει κυκλοφορία οδηγών στο οδικό δίκτυο, σαφέστατα. Μαζί με την αυστηροποίηση του lockdown, αυστηροποιήθηκαν και οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων που είναι ιδιαίτερα πυκνοί. Το πρόστιμο για όσους θα ψηφίσουν τους περιορισμούς ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ. Πρώτη ημέρα του τρίτου lockdown στην Αθήνα και η κίνηση στους δρόμους παραπέμπει σε εκείνη μιας φυσιολογικής ημέρας. Σύμφωνα μάλιστα με τους συγκοινωνιολόγους της περιφέρειας Αττικής, η κυκλοφορία εν συγκρίση με την πρώτη ημέρα του lockdown τον περασμένο Μάρτιο είναι αυξημένη κατά 50%. Έχει περισσότερο κόσμο σε σύγκριση με το πρώτο lockdown, μάλλον επειδή ο κόσμος έχει κουραστεί από τα περιοριστικά μέτρα και την όλη κατάσταση που επικρατεί. Ναι, κινείται περισσότερος κόσμος, ίσως και πρέπει όμως, για την οικονομία να κινηθεί. Η στασιμότητα η μεγάλη θεωρώ ότι θα φέρει και μεγαλύτερα προβλήματα. Αν τηρούνται τα μέτρα από τους πολίτες, θεωρώ ότι καλώς κινούνται. Για 2 εβδομάδες στην Αττική οι μετακινήσεις απαγορεύονται πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, ενώ ισχύει και απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, τα επιδημιολογικά δεδομένα θα κρίνουν αν τα νέα περιοριστικά μέτρα θα παραταθούν πέραν της 28ης Φεβρουαρίου.